Ενημέρωση για την εβδομάδα δράσεων κατά των ναρκωτικών, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έκανε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, υποστράτηγος Αθανάσιος Ματζούκας, σήμερα το πρωί. Ο κ. Ματζούκας ενημέρωσε για τις δράσεις που πρόκειται να γίνουν και στις 4 έδρες των περιφερειακών ενωτήτων της Δυτικής Μακεδονίας. Το έτος 2018 έχει χαρακτηριστεί από την ελληνική αστυνομία ως έτος κατά των ναρκωτικών. Και στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε μία εβδομάδα δράσεων κατά των ναρκωτικών. Να υπενθυμίσω ότι πέρυσι, το 2017, είχε χαρακτηριστεί ως έτος για την οδική ασφάλεια, ενώ το 2018, όπως προείπα, χαρακτηρίστηκε ως χρονιά κατά των ναρκωτικών. Ξεκινήσαμε λοιπόν μία εβδομάδα δράσεων και όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε ήδη από 7 Μαΐου προχθές Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή στις 13 Μαΐου. Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν και στις 4 έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ημερίδες και διαλέξεις σε μαθητές λυκείου και γυμνασίου, σε στελέχη ενόπλων δυνάμεων, σε σπουδαστές και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και στο ευρύτερο κενό. Στόχος είναι, μέσα από αυτές τις δράσεις, τα παιδιά να μην μπουν καν στη διαδικασία να δοκιμάσουν ναρκωτικά, δηλώνει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι συνάνθρωποι μας και ιδιαίτερα οι νέοι για τη μάστιγα των ναρκωτικών, καθώς και για τις συνέπειες που έχει χρήση αυτών, διότι εκτός από την καταστολή, έργο της ελληνικής αστυνομίας αποτελεί και η πρόληψη, έχοντας σαν σκοπό να αποτρέψουμε τους συνανθρώπους μας από την περιέργεια της δοκιμής των ναρκωτικών ουσιών. Στην προσπάθειά μας αυτή βρήκαμε αρρωγούς και συμπαραστάτες, τοπικούς φορείς, αρχές και δομές. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που πρόθυμα αποδέχτηκε την πρότασή μας. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του. Επίσης θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το Δήμο Κοζάνης, το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Δρομαίο Κοζάνης, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Κοζάνης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Σχολή Πυροσβεστικής την Πτολεμαίδα, την Εύξηνο Λέσχη Κοζάνης και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδος για την ουσιαστική του συνδρομή στην πραγματοποίηση των δράσεων. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Ματζούκας απαντάει και για την πρόληψη αλλά και για την καταστολή των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς λειτουργούμε σε δύο επίπεδα, και στην πρόληψη και στην καταστολή. Οι δράσεις μας αυτές έχουν σαν σκοπό περισσότερο την πρόληψη. Την καταστολή την έχουμε σε καθημερινή βάση. Επομένως, αυτές οι δράσεις έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια της ελληνικής αστυνομίας. Για να και εμείς να δώσουμε ένα διαρκή αγώνα με όλους, με την κοινωνία μας, για να αποτρέψουμε τους νέους από τη χρήση, έστω από την περιέργεια της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών.